Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε στα καμποδάκι σπεσιαλ. Σήμερα μαγειρεύουμε γεωπελαγίτικα σήμερα. Φαγητό βέβαια από τα νησιά του Αιγαίου. Θα φτιάξουμε ωραία φάβα, βελούδινη. Θα πούμε και τρία πράγματα για εσάς που έχετε απορίες για τη φάβα και θα πούμε και 15 πράγματα για απορίες για το χταπόδι. Είσαι η καλύτερη, ναι, στις συνταγές χταποδιού. Ναι, μωρέ, τα αγαπάω το χταπόδι. Τρελαίνομαι για τις συνταγές σου. Δύο από τις συνταγές σου τις κάνουμε πάντα. Αυτό. Είναι μόνοι μας το. Πάντα. Είναι αξεπέραστες και όπου τις έχω κάνει, δηλαδή είναι αυτό που μου λένε, ρε, λένε αλήθεια, εσύ το έχεις φτιάξει αυτό. Καταλαβαίνεις πως κορδώνομαι, έτσι. Έτσι, εγώ έτσι, έτσι πολύ έτσι, εύκολα ναι, και απλά. Γιατί ακριβώς έτσι γίνεται, όπως το λέω και εγώ, έτσι σας βγαίνει και εσάς. Είσαι φοβερή στα χταπόδια, τα αγαπάω πολύ τα υλικά αυτά και ειδικά το χταπόδι είναι ένα υλικό εκπληκτικό. Μεγαλώνουμε με το χταπόδι στα νησιά μας, όπως μεγαλώνουμε και με τη φάβα. Εμείς το χταπόδι και τη φάβα δεν τα έχουμε μόνο για τη Σαρακοστή. Κάθε εβδομάδα στο αιγαιοπελαγίτικο τραπέζι, στο Νότιο Αιγαίο και σε όλο το Αιγαίο υπάρχει φάβα και χταπόδι. Μαγειρεμένο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η δε φάβα, επειδή βγαίνει στα περισσότερα νησιά, οι περισσότεροι βγάζουν δική τους φάβα, αλλά μικρή παραγωγή, έτσι. Είναι καθημερινά σχεδόν στο τραπέζι μας. Μέρα παραμέρα υπάρχει φάβα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και όσοι δεν τρώτε φάβα, είναι ευκαιρία να ξεκινήσετε. Η φάβα είναι γλύκισμα, αρκεί να τη μαγειρέψετε σωστά. Και όχι μόνο να την τρώτε στις ταβέρνες, στις ταβέρνες την τρώνε και στα εστιατόρια. Αλλά στο σπίτι δεν τη φτιάχνει κανείς εδώ. Όχι, γιατί σου λέει δεν θα την πετύχω. Όμως είναι πολύ θρεπτικό, πολύ υγιεινό, πολύ οικονομικό, πάρα πολύ οικονομικό φαγητό και είναι και πάρα πολύ εύκολο. Και αν σου μείνει την επόμενη μέρα, η φάβα γίνεται ακόμα πιο ωραία. Κάνεις καινούριο φαγητό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι θέλω, θέλω λίγη φάβα. 500 γραμμάρια φάβα θα πάρετε, θα τη βάλετε, ωραία, θα τη βάλετε σε ένα μπολ με λίγο νερό κρύο από τη βρύση, περίπου 30 λεπτά με μία ώρα. Θέλω απλά να μείνει έτσι λίγο μέσα, δεν μουλιάζει ακριβώς, απλά φεύγει και ό,τι έχει πάνω της η φάβα και επίσης λίγο παίρνει υγρασία και είναι λίγο πιο, γίνεται λίγο πιο βραστερή. Τώρα, φάβα, θα την ξεχωρίζουμε και αυτήν σαν τα φασόλια που μας είπες, μην κυτρινίζουν μην αυτόν. Όχι. Συνήθως βρίσκεται φάβα, συγγνώμη, βρίσκεται φάβα εμπορίου συνήθως, δύσκολο να βρείτε, εμένα είναι φάβα από την Ηρακλιά. Το καλοκαίρι άμα πας στην Ηρακλιά, θα κάνεις στάση στην Ηρακλιά και θα πεις πού είναι ο Γιάννης ο Γαβαλάς. Είσαι πολύ τυχερή. Θα πας στο Γιάννη το Γαβαλά και θα του πεις θέλω τα προϊόντα τα δικά σου και αυτά τα ωραία που φτιάχνεις. Άκουσε την Ηρακλιά. Την καλημέρα μας, την Ηρακλιά και τις μικρές Κυκλάδες. Ηρακλιά, Σκηνούσα, Δονούσα. Έχουν πολύ ωραία παραγωγή φάβα, εννοείται. Σαντορίνη, δεν το συζητώ. Φάβα Σαντορίνη είναι κορυφαία. Αλλά και οι μικρές Κυκλάδες έχουν μικρή παραγωγή. Όσοι βρεθείτε και έχετε γνωστό, βρείτε και αγοράστε. Λέγεται το κάτι άλλο. Έχω μουλιάσει τη φάβα μου, Ελένη, την έχω αφήσει στο νερό και πάω να ξεκινήσω. Συνήθως κλασικά βάζουν τη φάβα, βάζουν και το νερό και το βράζουν. Mm-hmm. Εγώ τι θέλω, θέλω να θυμάστε, θα σας κάνω κάτι άλλο γιατί η φάβα η δική μου βγάζει μια ωραία γλύκα. Από εδώ τώρα. Θα μπερδεύουμε μια από εδώ, μια από εκεί, μπερδεύτηκα. Η φάβα η δική μου βγάζει μια ωραία γλύκα. Και εσύ μπερδεύεσαι, Ελένη μου. Μπερδεύομαι. Εντάξει, άμα μπερδεύεσαι, εσύ να μην λέω τίποτα εγώ. Όχι, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, θέλω να βάλετε, καταρχήν θα πάρετε μια κατσαρόλα με χοντρή βάση. Ποτέ δεν κάνουμε φάβα σε λεπτές κατσαρόλες. Θα τσικνώσει, θα κολλήσει, θα πιάσει και δεν θα γίνει καλή η φάβα. Άμα τσικνώσει η φάβα, πάει παιδιά, τη βάψαμε. Άμα τσικνώσει η φάβα, μυρίζει όλο το φαγητό. Δηλαδή, κάποια στιγμή στην Αμερική έφαγα φάβα σε ελληνικό εστιατόριο πολύ διάσημο και η φάβα ήταν τσικνωμένη. Γύρω-γύρω οι υπόλοιποι το τρώγανε, γιατί ήταν ξένοι και δεν ξέρουν πώς είναι η φάβα. Εσύ τι έκανες? Και φωνάζω το μέτρη και του λέω, τι, η φάβα έχει ένα μικρό πρόβλημα, λέω, δεν θα τη φάμε. Λέει, γιατί? Γιατί του λέω, έχει καεί. Όχι, μου λέει, δεν έχει. Του λέω η φάβα, έχετε φάει φάβα στην Ελλάδα? Μου λέει έχω φάει. Δοκιμάστε, του λέω, δείτε πώς είναι αυτό. Και δοκιμάζει και αυτός λέει συγγνώμη, έχετε δίκιο. Λέω ποιος είναι στην κουζίνα? Φώναξε αυτό να του πω δύο λόγια. Και μου φώναξε έναν Ισπανό από την κουζίνα και του εξήγησα τι να προσέχει όταν κάνει τη φάβα του για να γίνεται γλυκιά και ωραία. Παίρνω τα κρεμμύδια μου γιατί πολλά λόγια λέμε. Χοντρά τα κόβω, έτσι. Χοντροκομμένα τα κρεμμύδια. Θα τα φοβερίσουμε λίγο, έτσι λέμε στο νησί. Φοβερίζουμε το κρεμμύδι. Το βάζω σε ελάχιστο λαδάκι και το αφήνω πολύ λίγα λεπτά, ίσα να αρχίσει να μυρίζει. Για να δούμε. Εντάξει, πάμε. Θέλει πολύ λίγη ώρα, δεν θέλει ούτε χρώμα ούτε τίποτα. Ποτέ δεν θα δίνετε χρώμα όταν φτιάχνετε φάβα. Για λίγη ώρα. Τσουκ, 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 τσουκ. Δεν θα περιμένω τώρα πόσο εγώ να θα πάρει βάλεις, χρώμα. Ένα. Θα βάλω δύο κρεμμύδια, Ελένη. Θα βάλω δύο κρεμμύδια. Θα βάλω δύο κρεμμύδια. Αυτά είναι που κάνουν λοιπόν τη φάβα μου γλυκιά. Χοντροκομμένα τα κρεμμύδια μου. Δεν τσιγαρίζω, απλά το γυαλίζω. Το μαλακώνω ελαφρά, γιατί αυτό θα δώσει εξαιρετική γλύκα μέσα στη φάβα μου. Αφού γίνει και αυτό, οκ. Okay. Θα περιμένουμε να γίνει ή να το τρέξω λίγο. Πες μου πόση ώρα έχουμε. Μην μου αγχώνεσαι, πάρε το χρόνο. Έχουμε και μετά, γιατί θέλω να το κάνω σωστά. Έχεις και να μετά. Γίνει ωραίο. Θες να βγάλω γραμμή να αρχίσει να σου αρχίσει. Γραμμή. Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε την πρώτη διαθέσιμη γραμμή. Γιατί σήμερα μαζί μας στην παρέα μας είναι η αγαπημένη Κνορ.
με τα φανταστικά της προϊόντα. Εμείς, αν καταλαβαίνω τώρα από το πώς μου τα έχει στήσει εκεί μπροστά της για να τα πιάνει και εύκολα η Αργυρούλα μου, μάλλον παίζουμε με κύβο σήμερα. Παίζουμε με τον κλασικό κύβο λαχανικών. Γίνεται από φρέσκα λαχανικά, δεν έχει συντηρητικά, μπαίνει σε όλα τα ελληνικά φαγητά και δίνει παραπάνω νοστιμιά από όσοι έχει το φαγητό σας. Για μένα δε, αυτά, ο κύβο λαχανικών είναι ο κύβο που ταιριάζει εύκολα και παντού. Δηλαδή, εδώ δεν μας προβληματίζει που λέμε, ναι, σε αυτό το φαγητό, άρα γιατί να βάλω, να βάλω κότα, να βάλω, ξέρω εγώ, μοσχάρι. Το λαχανικό μπαίνει παντού. Και τι κάνει, τονώνει τη γεύση, δίνει ένταση, δίνει πιο εύκολη νοστιμιά. Πιο πλούσια γεύση λαχανικών. Αυτό είναι, έχει μέσα ντομάτα, καρότο, πράσο. Δίνει περισσότερη γεύση λαχανικών στα φαγητά μας. Σε ό,τι φαγητό φτιάχνει ο καθένας. Αλλά εσείς που θα κερδίσετε τα δώρα από την ΚΝΟΑ, δεν παίρνετε μόνο τους κύβους, παίρνετε και άλλα προϊόντα. Ένα μικρό δείγμα προϊόντων βλέπετε εδώ. Από σάλτσες, από ρύζι, από. Αυτά μου αρέσουν εμένα, τα τσίπς. Αυτά είναι συγκεκριμένα τσίπς γαρίδας. Νούδλους, τα πάντα όλα. Βγάζουν τόσα πράγματα οι άνθρωποι. Και φυσικά και τη σκόνη. Εμένα μου αρέσει η σκόνη. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, την είχαμε χρησιμοποιήσει και την το άλλη ξέρω, φορά. Απλά λέω, μου αρέσει. Γιατί. Έξτρα νοστιμιά, γιατί με αυτό το βαζάκι μπορείς να ανακατέψεις, να αλείψεις, να κάνεις άλλες χρήσεις. Ακριβώς. Δεν θα το κάνω ζωμό αυτό, θα το κάνω κάτι άλλο. Σήμερα με αγαπάς καθόλου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Δεν το δείχνω. Μου το λες, μου το δείχνεις. Αλλά είμαι και ακουστικός τύπος. Εντάξει, και εσύ να μου το λες, Ελένη, το ξέρω. Γιατί έχουμε και δύο τέτοια προβλήματα. Έχουμε δεν ταιριάζαμε. Πώς θα συμπεθαριάζαμε. Εμείς βρωγόμαστε και δύο μαζί πακέτο. Λοιπόν, λίγο να γυαλίσει θέλω, δεν θέλω να πάρει χρώμα. Το στράγγισα καλά τη φάβα μου από το νερό και θα τη ρίξω μέσα. Πόση ώρα ήταν όλο αυτό που έκανα. Κάνει ζημιά, δηλαδή αν έχει υγρασία, γιατί για άλλα που μου το έχει πει το κρατάω. Ναι, αλλά εγώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω να σουρώσω το νερό που είχα αφήσει, γιατί βλέπεις που έβγαλε και ασπράκια. Ναι, ναι, ναι. Το στραγγίζω καλά και θα βάλω νερό εγώ τώρα μέσα. Έβαλα τη φάβα μου, είναι μισό κιλό φάβα. Και θα βάλω μέσα γύρω στο 1,5 λίτρο νερό. Και λέω γύρω στο 1,5 λίτρο νερό, γιατί δεν θέλω να κάνω φάβα σούπα. Επίσης, δεν θέλω να κάνω και πάρα πολύ πηχτή φάβα. Γι' αυτό σας το έχω μετρήσει. Αυτό ήταν 1 λίτρο. Τώρα θα ξαναζεστάνω νεράκι και θα το συμπληρώσω. Άρα θέλει παραπάνω. 1,5 νερό, λίτρο νερό, ναι. Βάζουμε 1,5 λίτρο νερό, αλλά από την ώρα που θα πάρει. Φτιάξτε αυτή τη φάβα, θα με θυμηθείτε. Δεν έχετε φάει πιο ωραίο φαγητό. Οικονομικό, εύκολο, γρήγορο και πάρα πολύ υγιεινό. Έχουμε τόσο ωραία στην ελληνική κουζίνα υγιεινά φαγητά που τα τρώμε μία φορά το χρόνο. Φτιάχτε τον στο εβδομαδιαίο μενού. Αργυρούλα, θέλω μία μέρα να μας κάνεις και λίγο ένα μαθηματάκι, να μας βάλεις λίγο κάτω, να μας πεις λίγο φαγητά που είναι. Άσχετα αν δεν τα κάνεις εδώ, να μας πεις τώρα το καλοκαίρι, ρε παιδιά, για μέχρι τον Ιούνιο. Βέβαια. Πάμε ένα κατάλογο, γιατί όλοι ζούμε με τον ίδιο άγχος. Φεύγω κρυφά από το σπίτι μου, γιατί λέω θα με πετύχει, μάνα μου θα μου πει. Τι φάει, τι φάει να κάνω σήμερα, δεν έχω αυτή την ερώτηση. Πάντα, δεν έχω άλλη έμπνευση, άδεια στο μυαλό μου. Πάμε πάντα με βάση την εποχή. Το πιο σωστό είναι να μαγειρεύετε με υλικά της εποχής. Εντάξει, αυτό να θυμόμαστε. Αλλά κολλάμε, ξαναλέω εμείς. Σε 2-3 συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία, θα σας δίνω εγώ ιδέες. Θα βάλεις και τέτοια. Θα σας δίνω εγώ πάρα πολλές ιδέες. Θέλω κάποια στιγμή λίγο ένα μαθηματάκι. Ναι, ναι. Παιδιά, για αυτό το μήνα θα σας πω εγώ 15 φαγητά που να τα περάσετε. 10. Από εκεί και πέρα, ας φτιάξουν και στο δικό σου site να τα πούν τις συνταγές. Εγώ τους βάζω κάθε μέρα και τους δίνω και εβδομαδιαίο μενού σε όσους είναι γραμμένοι στο newsletter. Φανταστικό. Παίρνουν το εβδομαδιαίο μενού και ξέρουν τι είναι στην εποχή, τι να φτιάξω στην νηστεία, τι να κάνω αν θέλω γλυκό διέτη, τι να κάνω αν δεν τρώω γλουτένι. Τους δίνω τέτοια πακετάκια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί βοηθάω και τα νέα κορίτσια που μαγειρεύουν. Αλλά βοηθάω και πιο παλιές νοικοκυρές. Και τις μεγαλύτερες γυναίκες, οι οποίες κολλάνε κατά κολλάνε, αυτό. Πάλι και αυτό. Εγώ δεν θέλω να από το πολύ μαγείρεμα τα κορίτσια μου κολλάνε και λένε τι να κάνω αύριο. Φάβα θα κάνετε αύριο και χταποδάκι κοκκινιστό του Θεού που έχω κάνει και είναι τέλειο. Μόλις πάρει βράση, Ελένη, μου πάμε στη φάβα πάλι μία. Πέρασα λίγο λαδάκι, ελάχιστο, 2-3 κουταλιές λάδι. Έβαλα μέσα τα κρεμμύδια μου. Τα άφησα έτσι 2-3 λεπτά, όχι παραπάνω, λίγο να βγάλουν γλύκα. Έριξα τη φάβα μου, αφού τη στράγγισα καλά, και έβαλα καθαρό νερό, ζεστό, 1,5 λίτρο. Θα αφήσω τώρα τη φάβα μου να βράσει στο χαμηλό. Μέχρι να πάρει βράση, την έχω δυνατά. Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνω. Και χαμηλώνω για να μην μου τσικνώσει, να μην πιάνει από κάτω, λέμε. Και δεν θέλει ανακατέματα. Δεν το καταλαβαίνω, ε. Όχι, η φάβα βράζει πάντα ανοιχτή. Εάν μου βάλετε καπάκι στη φάβα, θα όλοι πάνω στην κουζίνα, καλά και το ρώτησες. Και θα γίνει η κουζίνα, θα τρίβεται μία ώρα. Η φάβα είναι πάντα ανοιχτή, αλλά θέλει χαμηλή φωτιά. Άμα μου το βάλετε στο 7, το νερό αυτό δεν φτάνει για μισή ώρα μαγείρεμα. Θα ξατμιστεί και θα χαθεί. Χαμηλή φωτιά, με 1,5 λίτρο νερό, σιγά σιγά μέχρι να γίνει λιώμα. Πότε καταλαβαίνω την έτοιμη φάβα μου? Πότε? Μόλις λιώσουν τα κρεμμύδια μου γύρω-γύρω και πάμε τώρα εδώ. Τη βλέπεις? Ναι. Αυτή είναι έτοιμη. Τα κρεμμύδια έχουν λιώσει. Δεν ξέχασα όμως να βάλω μέσα, να βάλω και τον κύβο, το ζωμό λαχανικών. Είναι κλασική γεύση. Ούψ.
Που δυναμώνει τη γεύση, λοιπόν. Που δυναμώνει τη γεύση των λαχανικών. Το είπαμε και δεν το βάλαμε, θα το βάλουμε τώρα. Το αφήνω να βράσει, λοιπόν, όλο μαζί. Άμα θέλω, αρωματίζω και με ένα κλαδάκι θυμάρι ή με ένα κλαδάκι ρίγανη, εντάξει. Δίνει απλά άρωμα ελαφρύ. Αλλά άμα μου βάλετε τον κύβο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το αφήνω να βράσει και φτάνω στο στάδιο αυτό. Να πω ότι μόλις αρχίζει να πάρει βράση, κοιτάξτε από πάνω που κάνει εδώ που σχηματίζει αφρό. Μόλις αρχίσει και βράζει, βγάζει αφρό. Οπωσδήποτε ξαφρίζω. Ξαφρίζω τον πρώτο αφρό, θα χαμηλώσω στο 2, στο 3, δεν ξέρω την ένταση που έχει κάθε κουζίνα. Αλλά θέλω ίσα που να κοχλάζει. Να, χαμηλά, εντάξει. Χαμηλά. Τώρα είναι έτοιμη. Και να ξέρετε ότι στα νησιά που μαγειρεύουν τη φάβα δεν την κάνουν με το mini beamer ποτέ. Απλά την περνάνε μέσα από ένα σουρωτήρι. Από ένα λεπτό σουρωτήρι. Βάζουν από κάτω μια κατσαρόλα καθαρή. Το σουρωτήρι από πάνω. Λίγο, το πιέζουν με την κουτάλα και βγαίνει από κάτω μους και βελούδο όπως βγαίνει αυτή εδώ. Εσένα δηλαδή εδώ τώρα έτσι την έχεις. Εγώ την μπλεντάρω, αυτή την έφερα από το εστιατόριο. Περνάω στο μήλο. Έχω μήλο. Μήλο λαχανικών. Εσύ πώς προτείνεις λαχανικών. Όπως το θέλει η καθεμία. Να σου πω, αν έχετε το mini beamer, το χτυπάτε μέσα στην κατσαρόλα και το κάνετε κρέμα. Πάμε για να το κάνουμε μία. Πώς και μην μου λερωθείς. Όχι, καλά, έχω λερωθεί ήδη από το πρωί. Όπα. Λερωθήκαμε και δεν πειράζει. Κουζίνα είμαστε. Έχω ήδη λερωθεί από το πρωί, έχω στολιστεί. Θα μου το μπλεντάρετε όλο και εδώ τώρα θα ελέγξω την πυκνότητα της φάβας μου. Αν τη βλέπω και μου βγει πολύ σφιχτή, θα στάξω μέσα μία σταγονίτσα. Μπράβο, γιατί θα καταστρέψουμε το κοστούμι. Θα στάξω μέσα μία σταγονίτσα ζεστό νεράκι. Ας μην κάνω φασαρία, εντάξει, τη φάβα την έχω δίπλα έτοιμη. Όση ώρα το αλέθω και το μπλεντάρω, ρίχνω μέσα και λίγο ελαιόλαδο ομό. Γιατί το ελαιόλαδο της συνταγής τώρα θα πέσει. Πάντα ομό το ελαιόλαδο σας μέσα στα φαγητά σας, χαμήλωσε εσύ εδώ πέρα, μπλου μπλου. Αυτό φούλι είναι. Ποιος το βρήκε αυτό και μοσχομυρίζει. Ποιος το έφερε, παιδιά, αυτό. Αυτό το έφερε εγώ. Εσύ το έφερες, αγάπη. Το μύρισα το πρωί την ώρα που έμπαινα στο αυτοκίνητο. Όλη η φωκυλίδου μου σκοβολάει, είναι ρατζιά ανθισμένη. Ναι, ρατζιά, είναι μυρίσει το φούλι το σε το έφερα. Λουλούδια σου έφερε. Αλλά με τα χταπούδια ξέχασα αυτό που έλεγε. Γιώθηκαμε με το χταπούδι και τη φάβα. Λέω να το πάρει να μυρίζει. Είδε τη ωραία μυρωδιά. Μοσχοβολάει. Να σου πω. Έλα. Θέλω, αν βρει νεράτζι, να κάνουμε νερατζάκι γλυκό. Νεράτζι γλυκό. Μ' αρέσει πολύ γιατί έχει αυτή την ξινοπικρίλα που με τρελαίνει. Πέρασε η εποχή για το νεράτζι, το μεγάλο που κάνουμε. Τώρα να δούμε αν βρούμε τα στρογγυλά τα μικρά. Να τα σικαλάκια πότε βγαίνουν τα μικρά, μήπως τα προλάβουμε. Ωραία, τότε να κάνουμε τα σικαλάκια τα μικρά, τα αρσενικά, που είναι φανταστικά. Που είναι φανταστικά και είναι το ωραιότερο γλυκό του κόσμου. Θα κάνουμε αυτό. Όλα αυτά είναι πραγματικά υπέροχα γλυκά και δεν είναι και παχυντικά, να ξέρετε. Όλα τα γλυκά του κουταλιού. Για πες τα, Ελένη μου. Μα δεν είναι, αλήθεια. Το κάνεις λίγο από το σιρόπι, το τρως, σου φεύγει όλη η... Σου φεύγει όλο το σιρόπι από εγώ το ξεπλένω λίγο για να μην έχω και τύψεις μετά. Γιατί μπορεί να φάω και 3-4, δεν αρκούμε σε ένα σικαλάκι μόνο. Λοιπόν, βλέπετε που σιγά σιγά, να μην κάνω φασαρία τώρα, γιατί αυτό πετάει και λίγο, σιγά σιγά γίνεται κρέμα. Θα γίνει έτσι και μετά τη σερβίρετε όπως θέλετε εσείς. Θα τη σερβίρετε από πάνω με λίγο, να την παντρέψετε όπως λέμε στα νησιά, με λίγο κρεμμυδάκι, λίγο ελαιόλαδο, λίγο ντομάτα ψιλοκομμένη, ντοματίνη έχω βάλει και λίγη κάπαρη. Θέλετε να τη φάτε σκέτη με κρεμμύδι. Βάζεις λάδι από πάνω, τι κάνεις, πώς τη σερβίρουμε, έχω το βάλει λάδι εδώ μέσα. Αυτά, πώς το κάνουμε. Ναι, έχω βάλει λάδι εδώ πέρα μέσα, ναι. Μέσα στην κατσαρόλα μου. Όταν είναι ώρα να σερβίρω θέλω να βάλω έξτρα. Θέλω να βάλω ξερό κρεμμύδι ή θέλω να βάλω το σοταρισμένο. Εδώ έχω παντρέψει τη φάβα. Η φάβα συνήθως στα νησιά την πρώτη μέρα την τρώμε σκέτη, όπως είναι, να το πούμε και αυτό. Γιατί είναι η οικονομία της ελληνικής κουζίνας. Την πρώτη μέρα την τρώμε σκέτη τη φάβα. Με μπόλικο, κρεμμύδι, ελιά, λάδι και μια-δυο σταγόνες λεμόνι. Ναι. Την επόμενη μέρα που μένει η φάβα, γιατί κανείς δεν μαγειρεύει ένα μπολάκι. Όταν λέμε μαγειρεύουμε φάβα στο Αιγαίο, μαγειρεύουμε μπόλικη. Την επόμενη μέρα που θα μείνει η φάβα, γιατί αντέχει στο ψυγείο και δύο ημέρες, στο τηγάνι σοτάρεις το κρεμμύδι σου, ρίχνεις μέσα την κρύα φάβα, το ανακατεύεις καλά και τρως φάβα παντρεμένη με κρεμμύδι και λάδι. Και είναι ακόμα ωραιότερη από τη φρέσκια. Είναι ακόμη πιο ωραία από τη φρέσκια. Αλλιώς, άμα θέλεις να σερβίρεις και να γαρνίρεις ένα πιάτο, το κάνουμε με λίγο ντομάτα και λίγο κάπαρι. Εσύ που βλέπεις κόσμο, πραγματικά από όλο τον κόσμο στο μαγαζί σου, πες μου λίγο, οι ξένοι από αυτά όλα τα πιάτα που λέμε, σαλάτο, τέτοια, τι τους αρέσει να τρώνε? Εκτιμούν περισσότερο τη φάβα, τα ρεβίθια, τα φασόλια από μας, το θεωρούν κορυφαία υπερτροφή όλα τα όσπρια. Και τα χόρτα τρελαίνονται. Και τα χόρτα τρελαίνονται. Τρελαίνονται πάρα πολύ για το χταπόδι. Αγαπάνε πάρα πολύ το χταπόδι σε όλες τις μορφές. Όπου και να έχω μαγειρέψει το χταπόδι στην Αμερική, ήταν σαλάτα, είχε γίνει βραστό, είχε γίνει ψητό, όπως και να το κάναμε. Τρελαίνονται όλοι για το χταπόδι. Γενικά τρελαίνονται για την ελληνική κουζίνα, Ελένη μου. Πάρα πολύ.
πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να περάσω διαφημίσεις εγώ. Αλλά τι ώρα είναι? Όπα, πρέπει να περάσω διαφημίσεις. Μόλις γυρίσω, βγάζω την πρώτη μου γραμμή για να δώσω Knorr και πάμε να φτιάξουμε φανταστικό μοναδικό χταπόδι. Πώς θα μας το κάνει σήμερα το χταπόδι της Αργυρό? Τα χταπόδια της δεν παίζονται. Και όλα τα μυστικά θα πούμε, γιατί έχει μυστικά το χταποδάκι. Όλα τα λες εσύ. Ναι. Το καλύτερο κορίτσι είσαι. Και εγώ σαν. Έλα, έλα. Σούρχομαι. Κοίτα να δεις, θέλω να δείτε που πήρε και βράση. Μπράβο. Η φάβα. Ξαφρίζουμε τον αφρό που έχει επάνω, εντάξει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και την ξεχνάμε μέχρι να γίνει λιώμα. Εσείς να είστε έτοιμοι για την επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Δεν έβγαλα καμία. Μπράβο μου. Έλα. Καλά, εντάξει. Δεν έβγαλες τίποτα. Α, σηκώσω την κότσα. Με κάποιον. Και εγώ νόμιζα ότι μιλάγα, αλλά μάλλον μόνο με σένα λέω γλύκες. Να πάμε και να κοιτάξουμε, Ελένη μου. Κάτι δεν πάει καλά. Και εγώ νόμιζα ότι σ' άκουσα ότι μιλάγα. Ήμουν σίγουρη ότι έχω βγάλει μια γραμμή, αλλά δεν πειράζει. Θα βγάλω δύο τσακ, μπαμ. Knorr και έφτασα. Καλησπέρα σου. Ναι. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Βασίλισσά μου. Αχ, 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 τέτοιες γλύκες που μου κάνετε. Τρεμένο μου, αγαπημένο μου. Ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με την αγάπη σου, με τη λατρεία σου. Να, εγώ τέτοια είμαι. Θέλω να μου λένε λόγια, να μου δείχνουν αγάπη. Όχι μόνο τηλεθέα, δεν λέω νο, οι άνθρωποι γύρω μου. Άμα δεν μου μιλάνε. Θα μιλάμε κάθε πρωί και θα τα λέμε. Τα λέμε οι δυο μας, θα παίρνουμε το φάρμακό μας, θα είμαστε χαλαρές, ευτυχισμένες, θα μπαίνουμε μέσα. Εγώ δεν μπορώ, μου καμάρα. Θέλω να μου λένε αγάπες. Θέλω γλύκες. Κι εγώ θέλω, Ελένη μου, και πρέπει να μιλάμε. Το ξέρω, για να μιλάμε μεταξύ μας. Έτσι, έτσι, να τα λέμε μεταξύ. Λοιπόν, άκουσα καλέ ποια είναι η φίλη μου. Όχι. Είμαι η Βέτα, η Ελισάβετ, από την αγαπημένη σου Εδιψώ. Ού, καλώς τη φιλενάδα μου την Εδιψώ, την καταπληκτική. Πόσο καιρό έχεις να πας? Τι Βέτα. Μου. Την ξέρεις? Δεν έχουμε γνωριστεί. Αλλά, τι είχαμε γνωριστεί. Έχουμε γνωριστεί, ρωτάω τη Βέτα. Ξέρω κι εγώ μια Βέτα στην Εδιψώ, ρε παιδί μου. Η Ελισάβετ. Που μου στέλνει τις καλές κουβέντες. Δεν σου λέω εγώ, μου γράφεις το Facebook το κορίτσι. Γι' αυτό λέω. Ρε, πώς το ξέρουμε έτσι, μπορεί να σου. Πόσο σύμπτωση να είναι. Γεια σου, Βρεβέτα, τι κάνεις? Τι ωραία λόγια μου γράφεις. Καλά κορίτσι μου, καρδούλα μου, γλυκιά, αγαπημένη. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά, κοίτα σύμπτωση. Φιλάκια, κορίτσι μου. Τι ωραία που τα λέτε. Λοιπόν, με αγάπη πακέτο φοβερό, με προϊόντα Knorr. Με πολύ αγάπη, Βετούλα μου, για σένα. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, αυτό που κάνει, το οποίο το έχω κάνει ο τρόπος αυτός σιγαρίσματος του κρεμμυδιού, που όταν μου τον είχε πρωτοδείξει, άστο τώρα μην μετράμε δεκαετίες, είχα απορρίσει, λέω, έκαμε το, γιατί το... Κακιά κουβέντα. Γιατί, ευχαριστώ. Γιατί, λέω, το βάζουμε ολόκληρο και πώς θα μαγειρευτεί μέσα και πώς θα γίνει. Παιδιά, δεν θα μείνει έτσι, ε. Και όλη η νοστιμιά είναι. Αυτό. Γιατί αυτό με την ξύλινη κουτάλα, εγώ, ας πούμε, μου αρέσει να το ψιλοπιέζω σιγά-σιγά και να τα ανοίγω, να τα ανοίγω. Αλλά δεν διαλύεται. Είναι αριστούργημα και βγαίνει όλο το φύλλο. Δεν υπάρχει πιο πετυχημένο πράγμα από αυτό. Κάνε παιχνίδι, Αργυρό. Φτιάξε μας εδώ πέρα, λοιπόν, τώρα με την νοστιμιέ σου. Λίγο ελαιόλαδο. Πάμε να κάνουμε χταπόδι στιφάδο φανταστικό με την τέλεια σάλτσα. Και φιλιά πολλά στο φίλο μου τον Αποστόλη από το Big Fish που μας έστειλε κάτι χταποδάρες ονειρεμένες πρωί-πρωί. Λοιπόν, έχω βάλει ελαιόλαδο στην κατσαρόλα μου. Λίγο, δεν θέλω πολύ. Δεν έχει πολύ λάδι το στιφάδο. Άντε να πούμε ένα τέταρτο και λίγο πιο λίγο του φλιτζανιού, δηλαδή 4-5 κουταλιές. Βάζω μέσα τα κρεμμύδια μου. Προτιμώ να βάζω, δεν μου αρέσει πολύ το στιφάδο με τα κοκάρια. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου κάθεται στη γεύση μου, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω το κρεμμύδι το άνυδρο, το κόκκινο, που όταν μαγειρεύεται γίνεται ένα γλύκισμα. Και βγάζεις στην άκρη το χταπόδι και τρως όλα τα κρεμμύδια. Θέλω αυτό δεν το κρεμμύδι το κόκκινο. Τίποτα, θέλω να σου πω. Θυμάμαι που μου έλεγες παλιά, βάλε, Ελένη μου, 12-13 κρεμμύδια. Σου λέγα, αλήθεια δεν είναι πολύ? Γέμισε την κατσαρόλα, βάλε φούρ. Τώρα φτάνω στα 15-16, ναι, βάλε φούρ. Γιατί τα τρώμε όλοι, όλα. Είναι φανταστική. Και μπορείτε να βάλετε, τώρα είναι μικρά και έχω βάλει παραπάνω. Αν είναι μεγάλα, μπορείτε να βάλετε και πιο λίγα, εντάξει. Αλλά γενικά γεμίστε μου την κατσαρόλα με τον πάτο του κρεμμυδιού με κρεμμύδι. Να κάνει μια στρώση κρεμμύδι. Αφήνω λοιπόν σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν και να ανοίξουν 30 φυλάκι. Πάμε στο χταποδάκι μας εδώ το ωραίο. Κάτσε να βγάλουμε τις φάβες από εδώ. Φυσικά. Και αυτά να στα βγάλω από μπροστά σου. Εδώ είναι το μαγειρεμένο μας, η χταποδάρα η μαγειρεμένη, που είναι όνειρο, όχι αυτό. Άρε Αργυρό, άρε Αργυρό. Φαγητό να αναστενάζεις, χταποδάκι του ονείρου. Σωστό. Να μην ξεχάσω να ρίξω μέσα και σκορδάκι, έτσι, 2-3 σκελίδες σκόρδο, μέσα και το σκόρδο μου. Και τα μικρά τα κρεμμυδάκια και αυτά όλα μέσα μπαίνουν και πάμε στο χταπόδι. Θα το πιάσω με το χέρι μου τώρα γιατί δεν είναι ώρα για γάντια. Τι θέλω να δείτε όταν παίρνετε ένα χταποδάκι? Πάτε στην αγορά και μου λέτε, μα πώς θα ξεχωρίσω εγώ πώς είναι το χταπόδι φρέσκο και πώς αν θα το ξεχωρίσω αυτό και αν εκείνο
κι αν τ' άλλο. Πρώτα απ' όλα θα πάτε εκεί που πάτε και ψωνίζετε χταποδάκια. Θα το πιάσετε και θα το μυρίσετε. Το χταποδάκι του φρέσκου μυρίζει θάλασσα. Θάλασσα. Δεν βρωμάει, να σας το πω έτσι. Από πού το πήραμε, βρε Δημήτρη, το χταπόδι. Μυρίζει θάλασσα. Από τον Αποστόλη τον Big Fish. Μοσχοβολάει θάλασσα. Έτσι λοιπόν θα ανακαλύψετε αν το χταποδάκι σας είναι φρέσκο. Άμα το μυρίζετε και δεν έχει καμία μυρωδιά, έχουν ξεπαγώσει ένα ωραίο χταποδάκι και σας το πουλάνε για φρέσκο. Να τα ξέρετε κι αυτά. Που δεν είναι κακό να πάρετε ένα κατεψυγμένο χταπόδι. Κανείς, να το πάρει ο καθένας, να πάρει, ναι, ο καθένας, αλλά να το πληρώσετε και κατεψυγμένο. Να μην το πληρώσετε φρέσκο, μην το πληρώνετε 20 ευρώ, ας πούμε. Μαγεία λοιπόν, αυτό εδώ. Μετά, για να δω αν θα μου γίνει μαλακό. Να, μια κολπάρα. Πάμε να κάνουμε σπαγκάτο το χταπόδι, Ελένη. Ναι. Θα το τραβήξω και όσο πιο εύκολα ανοίγουν τα ποδαράκια, σημαίνει ότι είναι πολύ καλά χτυπημένο, παραγουλιασμένο που λέμε, και θα γίνει λουκουμάκι. Αυτό σας υπόσχομαι, στο 40 λεπτό είναι μαγειρεμένο, δεν θέλει παραπάνω χρόνο. Άμα βράζετε χταπόδι από μία ώρα και πάνω, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το χταπόδι. Τσακ, τα ποδαράκια και ανοίγουνε, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι μην το βλέπετε τόσο πολύ μεγάλο τώρα αυτό το χταπόδι. Μόλις μπει στην κατσαρόλα θα χαθεί το 1 τρίτο του. Το χταπόδι αποτελείται από νερό κατά 30% και έτσι μαγειρεύοντας το χταπόδι μένει το ζουμάκι του στην κατσαρόλα, έτσι. Γι' αυτό και τρελαίνομαι όταν κάνετε φαγητά και μου πετάτε το ζουμί από το χταπόδι. Εκεί χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Το πιο ωραίο πράγμα από το χταπόδι είναι αυτό το ζουμί που θα βγει μέσα στην κατσαρόλα. Αυτό το ζουμί που στην αρχή είναι σαν νερό, αλλά μετά γίνεται σαν ζελεδάκι. Μετά, Ελένη, τώρα θα πιάσω και πόδο και δεν πειράζει. Η σάλτσα μετά. Παχιά, παχιά και ωραία. Παχιά, παχιά και ωραία. Θα γεμίσει ξαφνικά η κατσαρόλα με νερά όταν βάλεις το χταπόδι μέσα. Θα γίνει μπλουμ και θα πεις τώρα τι κάνω. Μπορώ να το βάλω. Θα το κόψω στο τόσο. Αν το κόψω στο τόσο, θα μου μείνει τόσο στο τέλος. Ναι. Οπότε υπολογίζω πώς θέλω να είναι το χταπόδι μου. Έτσι, αν είναι ένα μικρό, πολύ μικρό, μικρό χταποδάκι, θα το αφήσω ολόκληρο το πλοκάμι μου. Ναι. Αν είναι αυτό που μαγείρεψα, ας πούμε, ήταν πιο μικρό το χταποδάκι. Το άφησα έτσι. Τώρα αυτό που είναι πολύ μεγάλο, θα το κόψω στη μέση ή στα τρία. Ή μπουκίτσες, όπως θέλετε. Θα ρίξεις μέσα το κρασί ή το ξύδι, δεν ξέρω τι θα τώρα, ρίξεις. Τώρα, θα τα ρίξουμε όλα, θα τα ρίξουμε όλα. Βάζουμε μέσα, ας πούμε τώρα ότι είναι έτοιμο το κρεμμύδι μου, εκεί που θέλει ακόμα. Το κρεμμύδι θέλει ένα δεκάλεπτο. Όλη η προετοιμασία δηλαδή που είναι να περάσουν τα 10 λεπτά του κρεμμυδιού, να μαλακώσει κι άλλο και να ανοίξει τριαντάφυλλο. Αφού γίνει αυτό, είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα το χταπόδι μου. Θα το βάλω μέσα σε κομμάτια, σε πλοκάμια, το κάνω και στα γρήγορα τώρα έτσι να μην τρώμε χρόνο. Τώρα μου γλιστρώει και μου φάνε. Άσε με να βγάλω γραμμή, παιδί μου, που θέλω να δώσω και δώρα. Έλα, για βγάλε πάμε. Γραμμή, βγάλε γραμμή. Κάτσε πολύ να ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλισσα. Οπό, τι λέτε ωραία. Καλέ. Ο βρήκαμε έναν άντρα. Παρέα σου. Έναν άντρα μεσημεριάτικα, να το σημειώσουμε. Βρε καλό στον φίλο μου. Από πού μας καλείς, μεγάλη χαρά που μπαίνει και ένας άντρας στην παρέα μας. Από την όμορφη Αλόνισο. Αλόνισο, πω, πω, μη μας ξεσηκώνετε, μη μας ξεσηκώνετε, δεν θέλουμε και πολύ. Λοιπόν, είναι αυτή εκεί πέρα το κομμάτι των νησιών. Με συγχωρείς λίγο, φίλε μου, είναι θα σας αφήσω. Σκόπελος, Αλόνισος, φανταστικά. Φανταστικά είναι παντού στην Ελλάδα. Δεν έχω βρει περισσότερο φρέσκα θαλασσινά έχει ψάρια, ό,τι θες πες, από πράγμα. Εκείνα τα τρία νησιά μαζί στη σειρά. Δεν υπάρχει, αφού λέω, όλοι οι ψαράδες μαζεμένοι εδώ είναι. Έχει πολύ και φούρνους, Ικαρία, λειψούς. Τώρα που θα πάω στις λειψούς θα σας δω φωτογραφίες, τα ψαράκια μου. Μια αυτά τόνεις και φύγω τρέχοντας και με ψάχνουνε. Γενικά στα νησιά μας έχει πολύ ψάρι παντού. Εκεί έχουν και πολύ αστακό. Σε εκείνο το μέρος έχουν πολύ αστακό. Έχουν πολύ θαλασσινό, ρε παιδάκι. Έχουν πολύ θαλασσινό. Δεν ξέρω, πάνε ψαράδες για ψάρι μας σε σχέση με άλλα νησιά. Κάτι γίνεται. Εσείς στην Αλόνισο δεν έχω πάει. Έχω ακούσει όμως από όσους έχουν πάει ότι είναι ένας παράδεισος. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια από όσους έχουν πάει. Είχαμε πάει πριν από 3-4 χρόνια και μείναμε κανένα 15ήμερο εκεί. Μαγεία. Καλά, περάσαμε παραλίες, φανταστικές, ωραίοι άνθρωποι, ωραία φαγητά. Φανταστικά σου λέω. Τι άλλο θες στις διακοπές σου. Ο φίλος μας είναι ακόμα στη γραμμή, μας παράτησε. Γιώργο. Σας ακούω και σας παρακολουθώ συνέχεια. Μπράβο, ρε Γιώργο. Πολύ χαιρόμαστε και που μας ακούς και που μας παρακολουθείς και σου στέλνω και σούπερ δώρο ένα πακέτο με πολλά ωραία προϊόντα από την Knorr. Με πολύ, πολύ αγάπη για σένα, Γιώργο. Πες το και στους φίλους σου. Μιλάμε και με άντρες. Απλά δεν τους βλέπουμε συχνά σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Επόμενη γραμμή όταν είσαστε έτοιμοι σε λίγο. Εδώ είναι το μικρό μου. Εσύ πώς πας? Εγώ είμαι μια χαρά. Το βάζει λοιπόν. Α, μιλάω. Ναι, μιλάω. Αφού το έπασα το δρόμο. Λοιπόν, από την ώρα που θα γίνουν τα κρεμμύδια μου στο δεκάλεπτο που θα μαλακώσουν, θα γίνουν διάφανα, ρίχνω μέσα. Το χταπόδι μου, κομμένο σε κομμάτια. Ρίχνω μέσα. 4-5 κόκκους μπαχάρι ολόκληρους. Βάλτε τους και σε ένα τουλπάνι για να τους αφαιρέσετε μετά. Δαφνόφυλλο. Θα βάλω μέσα ένα δαφνόφυλλο. Αν είναι μεγάλο, θα βάλω ένα. Αν είναι δύο, θα βάλω μικρουλάκια. Τώρα που είναι χειμώνας, θα βάλω μια κουταλιά πελτέ. Άμα είναι καλοκαίρι, θα βάλω μια φρέσκια ντομάτα, κομμένη στα 4, χαραγμένη. Αν είναι μεγάλη, μια μεγάλη. Αυτό πήγα να κάνω γιατί έχω μαθήτριά σου, αγάπη μου. Βάλτε για να την βλέπουνε. Μπράβο, Ελένη. Έχω μαθήτριά σου. Μέσα και η ντοματούλα.
Θέλω να βγάλω το τέτοιο, αλλά και αυτό το κοτσάνι. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το γίνω το ανάποδα. Έτσι. Ωραία, τέλεια. Μέσα λοιπόν η ντομάτα, όλα μέσα, όλα κανονικά μπαίνουν μέσα. Θα σβήσουμε με το ξύδι μας, έτσι. Θα ρίξουμε μέσα το κρασί μας, έτσι. Εγώ ρίχνω πάντα κόκκινο, μήπως κάνω λάθος. Όχι, καλά κάνεις. Όπως συνδυάζει το μυαλό με κόκκινο. Ό,τι έχεις. Και κόκκινο να βάλεις, θα σου γίνει λίγο πιο σκούρο με το κόκκινο. Θα γίνει ακόμα λίγο πιο σκούρο. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Λευκό έχετε. Λευκό, κόκκινο. Αρκεί να είναι ένα ωραίο κρασί. Αυτό που πίνετε, αυτό να βάζετε και στα φαγητά. Όχι ένα κρασί που δεν σας αρέσει να το πίνετε, να το ξέρετε, έτσι. Θα ρίξω μέσα και ένα φρέσκο ζωμό λαχανικών. Καλό μου παιδί, να μας ξέρετε. Για να πάρει ωραία γεύση λαχανικών το φαγητό μου. Να δώσει παραπάνω νοστιμιά. Μέσα λοιπόν και αυτό. Και τώρα. Αυτό που θέλω να κάνω, θα ρίξω μία φλουδίτσα από το πορτοκάλι. Αυτό είναι καινούργιο, δεν είναι καινούργιο. Ναι. Αυτή η μικρή φλουδίτσα, τώρα τη βάζω μέσα. Αυτή η μικρή, γιατί το κάνω, επειδή όταν κάνω στιφάδο το κρέας και βάζω μια... Στο κρέας βάζω κι εγώ, ναι, πάντα. Μ' αρέσει πολύ, μαζί με το ξύδι, μαζί με το κρασί, να σκάει και αυτό. Και πάει ήδη πάρα πολύ. Έσκασε εδώ. Ένα άρωμα, μυρίζει. Σου έρχεται ένα ελαφρύ άρωμα. Μία φλουδίτσα από ένα πορτοκάλι, αν έχετε το βάζετε. Άμα δεν έχετε, τώρα δεν χάλασε ο κόσμος. Τα βάλαμε όλα μέσα. Ξεχάστε το φαγητό. Βάλτε μου καπάκι. Δεν θέλει νερά. Θα γεμίσει νερό η κατσαρόλα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στην αρχή το θέλω δυνατά, μέχρι να πάρει βράση, να αρχίσει να κοχλάζει. Από την ώρα που αρχίζει και κοχλάζει, χαμηλώνω τη φωτιά μου, βάζω το καπάκι μου και το αφήνω να σιγοβράσει, να μαλακώσει το χταποδάκι μου. Ανάλογα το χταπόδι. Αυτό το χταπόδι που άνοιξε στα 2, στα 40 λεπτά είναι έτοιμο. Τότε θα ανοίξω το καπάκι μου και θα δω αρκετό ζουμί στην κατσαρόλα. Τι θα κάνω? Δυνατά το μάτι μου 4 λεπτά. Χωρίς καπάκι. Μπλου, 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 μπλου και θα γίνει κρέμα. Όπως έγινε αυτό εδώ. Επίσης είναι θεϊκό το στιφάδο χταπόδι στο φούρνο. Μπείτε στο αργυρο.gr, δείτε το βίντεο γιατί είναι φανταστική συνταγή. Φανταστείτε τώρα αυτό το φαγάκι μέσα με μελωμένη πατατούλα του ονείρου. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μη μου το κάνεις αυτό. Και την αγάπη μου.